Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδέλφια μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έχουμε μείνει στο κεφάλαιο 11, σελίδα 857. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έχουμε μείνει στο κεφάλαιο 11, γιώτα α, και είμαστε στο εδάφιο 20. Θα διαβάσω μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. 857 λοιπόν σελίδα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, γιώτα α και εδάφιον 20. Τότε ήρχισε να ονειδίζει τας πόλης, ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. Ουέ εισέ Χοραζίν, ουέ εισέ Βιθσαϊδάν, διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν ημίν εγίνοντο εν τη Τύρο και Σιδόνη, προπολού ήθελον μετανοήσει εν σάκο και σποδό. Πλην σας λέγω, εις την Τύρο και Σιδώνα ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις εσάς. Και εσύ Καπερναούμ, η υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως Άδου, διότι αν τα θαύματα τα γενόμενα εν σύ εγίνονται εν Σοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι τη σήμερον. Πλην σας λέγω, ότι εις τη γη των Σοδόμων ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις ε. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε «Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε να αρεστών εμπροστέν σου, πάντα παρεδόφησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκη των Υιών, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γινώσκη της, ημί ο Υιός. Και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί, για το Λόγο Του. Λίγο πριν από το χωρίο το οποίο διαβάσαμε, ο Ιησούς, αδελφοί, παραπονιέται προς τους Ιουδαίους και τους λέει ότι κάναμε τα πάντα για να μπορέσετε να μας ακούσετε, αλλά δεν μας δεχτήκατε. Είναι, λέει, σαν τα παιδιά είστε, που κάθονται, λέει, στις αγορές, που φωνάζουν στους συντρόφους τους ότι σας παίξαμε αυλό, αλλά δεν χορέψατε. Θρηνοδύσαμε, αλλά δεν εκλάψατε. Γιατί ήρθε, λέει, ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν ερημίτης, που δεν έτρωγε και δεν έπινε, και λέγανε «Δαιμόνιο έχει». Και μετά ήρθε ο Ιησούς, ο οποίος και έτρωγε και έπινε και τον ονομάσανε άνθρωπο φάγο και εινοπότη. Και βλέπετε, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα δούμε σήμερα μέσα από το Λόγο του Κυρίου, ότι ο άνθρωπος και οι άνθρωποι γενικότερα προσπαθούν να αμυνθούν στη σοφία του Λόγου του Θεού με την απιστία τους, με το να μην αποδέχονται το Λόγο του Θεού, να το βλέπουνε, να βλέπουν ότι πραγματικά γίνονται θαύματα, να ξέρουν ότι ο Χριστός ζει, να ξέρουν ότι ο Χριστός υπάρχει, να ξέρουν ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ότι το αίμα του Χριστού όλοι το ξέρουνε. Όποιος ρωτήσει τους συνανθρώπους μας γύρω ποιος είναι ο Ιησούς, όλοι ξέρουν την ιστορία. Όλοι ξέρουν ότι ο Χριστός πέθανε. Όλοι ξέρουν ότι ο Χριστός απέθανε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Είχε σκοπό σωτηρίας. Όλοι το ξέρουν. Αλλά, αδελφοί, παρόλο που γίνονται όλα αυτά, παρόλο που όλοι γνωρίζουν, παρόλο που ακούγονται οι φωνές, παρόλο που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, αυλό σας επέξαμε και δεν χορέψατε. Σας εθρηνοδύσαμε, δεν εκλάψατε. Και μάλιστα αυτούς τους οποίους αποστέλει ο Θεός για να σας κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών, δεν τους αποδέχεστε. Τι άλλο να κάνω, λέει ο Χριστός. Και διαμαρτύρεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Και δεν διαμαρτυρότανε μόνο τότε. Όλη την περίοδο της ανθρωπότητας, ο Λόγος του Θεού διαμαρτύρεται. Άμα διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε γιατί ο λαός μου. Γιατί ο λαός μου. Γιατί δεν με αποδέχεται ο λαός μου. Γιατί δεν με θέλει ο λαός μου. Γιατί πάει πίσω από θεούς ψεύτικους και αρνείται τον πραγματικό Θεό. Γιατί ακολουθεί ξένες φωνές, ξένα καλέσματα, ξένα πρόσωπα και αφήνει εμένα τον αληθινό Θεό που τόσο πολύ τον έχω ευεργετήσει.
που εγώ τον έπλασα, εγώ τον δημιούργησα, εγώ τον έκανα τον άνθρωπο να είναι όπως είμαι εγώ. Του έδωσα τα ίδια χαρακτηριστικά και προσωπικά, εμφανισιακά, αλλά και σαν χαρακτήρα. Αλλά όμως τελικά δεν με αποδέχτηκαν. Τους έδωσα θέληση. Τους έδωσα επιλογή. Και δεν την καταπατάω, δεν καταπιέζω κανέναν, ενώ ο διάβολος το αντίθετο, αδελφοί. Πηγαίνει και καταπατάει τον άνθρωπο, να τον νικήσει, να τον λιώσει, να τον καταπιεί. Ενώ ο Κύριος παλεύει, αδελφοί, και αγωνίζεται με την αγάπη Του, με το έλεος Του, με τη χάρη Του. Και βλέπετε, λίγοι είναι αυτοί που ελκύονται από τον Πατέρα. Και ο Χριστός είπε, κανένας δεν θα έρθει προς εμέ, αν πρώτα δεν τον ελκύσει ο Πατήρ. Και τι θέλει να πει με αυτό ο Χριστός? Κανείς δεν μπορεί να έλθει σε μένα, εάν πρώτα δεν τον ελκύσει η αγάπη του Πατέρα. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ο Θεός το μόνο που βάζει για να προσελκύσει τον άνθρωπο είναι η αγάπη Του. Και δεν είναι η αγάπη όπως την εννοούν οι άνθρωποι σήμερα, αδελφοί. Η αγάπη, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, μεταφράζεται με τη λέξη θυσία. Σήμερα προσπαθούν οι άνθρωποι αυτή τη λέξη, την ευλογημένη της αγάπης, να την κάνουν ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλουν να την ονομάσουν, την ονομάζουν. Ομοφιλοφιλία, η αγάπη. Κακία, το πάθος, αγάπη. Η επιθυμία και η σαρκολατρία, αγάπη. Όλα στο όνομα της αγάπης. Ξέρετε τι έχει καταφέρει λοιπόν με αυτό ο πονηρός, αδελφοί? Να ξεφτύσει το όνομα του Θεού από τις ακοές και από τις καρδιές των ανθρώπων. Κι όμως, ο Λόγος του Κυρίου λέει, όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις του Χριστού. Και ακόμα η αγάπη του Θεού, αδελφοί, προσπαθεί να προσελκύσει όλους τους ανθρώπους. Και εδώ, αδελφοί, το μυστικό τώρα ποιο είναι? Πώς η αγάπη του Θεού θα προσελκύσει τους ανθρώπους? Όταν φανεί η αγάπη του Θεού. Και πώς θα φανεί η αγάπη του Θεού? Από σένα και από μένα. Γιατί, αδελφοί, η πρόσκληση που έχουμε από τον Κύριο είναι σε αυτή τη γη να κάνουμε τη διαφορά. Να είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Μας προσκάλεσε ο Θεός όχι να είμαστε το χώμα, μας προσκάλεσε ο Θεός, αδελφοί, να είμαστε το αλάτι. Δεν μας προσκάλεσε ο Θεός για να προσθεθεί άλλο ένα κομμάτι σκοταδιού στον κόσμο. Μας προσκάλεσε ο Θεός για να αυξηθεί το φως στον κόσμο. Μας προσκάλεσε ο Θεός για να μεγαλώσει αυτή η πόλη που είναι κειμένη επάνω στο όρος και δεν δύναται να κρυφτεί. Μας προσκάλεσε να είμαστε ένα φως το οποίο δεν θα μπει κάτω από το μόδιο, αλλά θα μπει πάνω στο λιχνοστάτη για να φέγγει σε όλους μέσα εις την οικία. Και αυτό ακριβώς, αδελφοί, έκανε ο Ιωάννης, και αυτό ακριβώς και πολύ περισσότερο έκανε ο Ιησούς ο Χριστός. Και μάλιστα, ό,τι έργο κάνανε, αδελφοί, ήταν θαυμαστό. Δεν κρυφτήκανε. Ο Ιωάννης, παρόλο που ήταν ερημίτης, ποτέ δεν κρυβόταν στην έρημο. Πάντα ήταν φανερός. Και μάλιστα ήταν φανερός, θα λέγαμε, με επιθετικό τρόπο. Εμφανιζόταν και φώναζε στους Φαρισαίους γεννήματα οχιάς, τους φώναζε. Στον Ηρώδη του φώναζε, είσαι αμαρτωλός που έχεις πάρει τη γυναίκα του αδελφού σου, είσαι μοιχός. Και θύμωνε η Ηρωδιάδα. Και βλέπετε, αδελφοί, αγαπητοί, ότι ποτέ οι άνθρωποι πραγματικά δεν ελέγχονταν από το Πνεύμα το Άγιο για να έρθουν σε μετάνοια. Παρά μόνο όσους είχε ελκύσει ο Πατέρας Θεός με την αγάπη Του. Και προσέξτε, η αγάπη του Θεού ήταν έκδηλη, αδελφοί. Και λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ονείδιζε τας πόλεις τις οποίες επισκέφθηκε ο Χριστός και στις οποίες έγιναν τα περισσότερα θαύματα. Ουέ εισέ Χοραζίν, ουέ εισέ Βηθσαϊδά. Αν τα θαύματα τα οποία έγιναν σε εσάς γινόντουσαν στην Τύρο και στη Σιδώνα, θα είχαν μετανοήσει προπολού και θα είχαν ταπεινωθεί με σάκο και σποδό. Βλέπετε, αδελφοί, ότι υπάρχουν καρδιές και καρδιές.
Υπάρχουν καρδιές που αποδέχονται το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν και καρδιές οι οποίες διώχνουν το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν καρδιές στις οποίες υπάρχει περιθώριο μετανοίας, αλλά υπάρχουν και καρδιές οι οποίες είναι κλειστές. Ό,τι και να κάνει ο Κύριος, αυτή η καρδιά δεν πρόκειται να ανοίξει. Και δεν μιλάμε, αδερφοί, για ανθρώπους κακούς. Μιλάμε για ανθρώπους κατά κόσμο καλούς. Έχω στο μυαλό μου έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε ελεημοσύνες. Τον ήξερε όλος ο κόσμος από τα καλά που έκανε. Όταν άκουγε για το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, «Δεν θέλω να ακούω για αυτό το όνομα». Μόλις είπαμε να κάνουμε μία προσευχή, «Δεν θέλω, σας είπα, να ακούω για αυτό το όνομα». Και βλέπετε, αδελφοί, ότι φαινομενικά καλοί άνθρωποι. Και θα έλεγε κανείς, «Μα άμα είναι καλοί, ποιος τους κάνει να είναι καλοί? Ποιος τους οδηγεί να είναι καλοί?» Τι να πω, αδελφοί, δεν ξέρω. Πολλές φορές παραξενεύομαι. Γιατί τελικά πολλοί άνθρωποι μεταφράζουν τα πνευματικά σε ηθική. Α, ηθική. Θυμάμαι, ήταν ένας γείτονάς μας εκεί στο σπίτι που μέναμε στο Μαρούσι στην Ελλάδα και με έτυχε μια φορά στον καράζ που πήγαινα να βγω για την εκκλησία. Μου λέει, «Ντίνο, που πας?» Λέω, «Πάω εκκλησία». «Α», μου λέει, «διαβάζεις την Αγία Γραφή?» Λέω, «Φυσικά», λέω, «γι' αυτό πας στην εκκλησία». Μου λέει, «Φοβερό βιβλίο», μου λέει. «Ιδιαίτερα αυτές οι επιστολές του Απόστολου Παύλου είναι καταπληκτικές». «Όχι φυσικά», μου λέει, «σαν θεολογικό βιβλίο». Λέω, «Τι εννοείς?» «Γιατί είναι καθαρά θεολογικό βιβλίο, για το Θεό μιλάει». «Όχι», μου λέει, «είναι υπέρτατες αξίες της ηθικής». Εγώ έμεινα, δεν μπορούσα να απαντήσω. Δεν είχα τι να του πω. «Καλά», του λέω, «Δημήτρη, σε χαιρετώ», λέω, «τώρα φεύγω». Αλλά πώς, αδελφοί, ο κόσμος έχει παρεξηγήσει τις αρχές τις οποίες θέτει η αγάπη του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ονομάζουν όπως θέλουν. Το ονομάζουν ηθική, το ονομάζουν καλές ανθρώπινες σχέσεις, το ονομάζουν ανθρώπινες αρχές, το ονομάζουν όπως θέλετε. Στην πραγματικότητα όμως ξέρετε τι είναι? Η Διαθήκη που άφησε ο Πατέρας Θεός για αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός, αδελφοί. Ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι να πάει σε αυτούς που μέλουν να γίνουν κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και είναι, θα το λέγαμε, ένας κανόνας προκειμένου ο κληρονόμος να πάρει αυτά που μέλει να του δώσει ο κληροδότης. Είναι μια πολύ όμορφη σχέση, αδελφοί. Συνήθως όταν οι άνθρωποι ανοίγουν τις διαθήκες, και έτυχα μια φορά και βρέθηκα σε ένα δικηγορικό γραφείο και ανοίγανε διαθήκες και έβλεπα κάτι νούμερα μέσα που είχα ζαλιστεί. Κάτι ποσά και κάτι περιουσίες ακίνητες εδώ στην Αυστραλία. Και μετά σκεφτόμουν και λέω, «Κύριε, εσύ μας άφησες την υπέρτατη κληρονομιά. Αυτοί οι άνθρωποι για να πάρουν αυτά τα οποία τους άφησε ο πατέρας, ο πεθερός, ο παππούς, κάνουν τα πάντα. Εμείς άραγε τι πρέπει να κάνουμε για να κληρονομήσουμε όχι ένα σπίτι, όχι δύο σπίτια, όχι 10 σπίτια, μία βασιλεία. Μία βασιλεία. Ήρθε κάποιος και μας είπε, θα σας δώσω μία βασιλεία. Και όχι μόνο θα σας τη δώσω, θα σας δώσω και τις οδηγίες για να την κληρονομήσετε. Και όχι μόνο θα σας δώσω τις οδηγίες για να την κληρονομήσετε, αλλά θα σας δώσω και τη δύναμη να εκτελέσετε τις οδηγίες. Θα σας πάρω με λίγα λόγια από το χέρι και θα σας πηγαίνω βήμα-βήμα να μάθετε τι πρέπει να κάνετε μέχρι να φτάσετε στην ώρα της κληρονομιάς». Πόσο αναπολόγητος, αδελφοί μου, πρέπει να είναι ο άνθρωπος εάν δεν μένει πιστός σε αυτά τα οποία ο Κύριος εξεζήτησε από όλους εμάς προκειμένου να κληρονομήσουμε μια βασιλεία ουράνια, ασάλευτη, διαμένουσα εις τον αιώνα και θα κατοικούμε σε αυτήν εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν είναι μια κληρονομιά την οποία και εμείς που θα την πάρουμε θα την κληροδοτήσουμε σε κάποιον άλλον που θα μας ακολουθήσει. Είναι μια κληρονομιά αιώνια, ασάλευτη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, αδερφοί, και είναι πάρα πολύ ωραίο και θα φτάσουμε
στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και είπε, ο Ιησούς λέει, γυρνάει στους μαθητές και τους λέει, κοιτάξτε λέει γύρω σας, τα βλέπετε λέει όλα αυτά. Αλήθεια σας λέω, δεν θα αφαιθεί εδώ ούτε πέτρα επάνω στην άλλη πέτρα. Όλα θα κατακριμνιστούν, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο τους λέει. Και οι άνθρωποι αγωνίζονται να κληρονομήσουν μία γη στην οποία δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δεν θα μείνει τίποτα όπως το βλέπουμε αδελφοί. Ενώ ο Κύριος μας λέει, όχι μόνο θα κληρονομήσεις μια ουράνια βασιλεία, αλλά και από αυτά που μέλουν να γίνουν, εγώ θα σε λυτρώσω. Εγώ θα σε ελευθερώσω. Δεν θα γευτείς θάνατο, αλλά θα γευτείς μια αιώνια ζωή. Και συνεχίζει ο Ιησούς. Και εσύ Καπερναούμ, που είδες όλα αυτά τα θαύματα, υψώθηκες μέχρι του ουρανού. Αλλά μάθε ότι θα καταβιβαστείς μέχρι τον Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γινόντουσαν σαν Σόδωμα, όλοι θα είχαν, θα είχε παραμείνει η πόλη μέχρι τη σήμερον. Αλλά αλήθεια σας λέω, στη γη των Σοδόμων ελαφρότερη θα είναι η τιμωρία την ημέρα της κρίσεως παρά είσαι σε. Και τώρα αδελφοί, να το δούμε λίγο σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί το διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και πράγματι έτσι συνέβη στην ιστορία. Διαβάζουμε για τις πόλεις αυτές, αλλά όμως αγαπητοί αδελφοί, τα ίδια συμβαίνουν και προσωπικά στον κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν θαύματα πολλά στη ζωή τους. Έχουν γευτεί τη δύναμη του Θεού στη ζωή τους. Έχει κάνει ο Κύριος θαυμάσια και μεγαλεία. Τους έχει ελευθερώσει, τους έχει σώσει. Τους έχει θεραπεύσει. Τους έχει ευεργετήσει. Τους έχει αυξήσει. Τους έχει οικοδομήσει. Τους έχει βάλει μέσα στην πραγματικότητα της ζωής, που είναι ο Λόγος του Θεού. Έχει κάνει χάρη στη ζωή τους. Τους χαρίζει οικογένεια, τους χαρίζει ευλογίες. Κι όμως, όταν έρχεται η πρώτη αναποδιά, γυρνάνε στον Κύριο, «Εσύ φταίς Κύριε, αν δεν ήμουνα σε σένα, θα είχα κάνει άλλα πράγματα». Και σηκώνονται και φεύγουν. Θυμάμαι μια περίπτωση, αδελφοί, ενός παιδιού που μεγαλώσαμε μαζί μέσα στην εκκλησία, ο οποίος σήμερα δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού, δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Χριστού, κι όμως κήρυτε το Χριστό στις πλατείες. Κι όμως ο Κύριος είχε κάνει θαύματα στη ζωή του. Ο Κύριος τον είχε επισκεφθεί, τον είχε αναγεννήσει, τον είχε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Του είχε χαρίσει αιώνια ζωή. Και σήμερα, αδελφοί, δεν είναι ανάμεσά μας. Και πολλούς άλλους αδελφούς, με τους οποίους μεγαλώσαμε μαζί, που σήμερα δεν είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι στη γη των Σοδόμων ελαφροτέρα θα είναι η τιμωρία εν τη ημέρα της κρίσεως παρά εισέ. Γιατί? Γιατί εσύ εγνώρισες τη δύναμη του Χριστού στη ζωή σου. Είναι σαν να τους λέει, καλύτερα να μην γνωρίζατε. Είναι πολύ σημαντικό αδελφοί, εμείς που γνωρίσαμε, να μείνουμε σε αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα. Να μην κάνουμε βήματα εις τα πίσω. Βήματα εμπρός. Δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλο βήμα. Κάνε μικρό. Αλλά να είναι σταθερό. Προχώρησε αργά, αλλά σταθερά. Κάνε ένα βήμα πίστεως. Κάνε ένα βήμα μπρος. Και θα δεις αυτή την πίστη και την ελπίδα που θα εναποθέσεις για αυτό το ένα βηματάκι μπροστά στον Κύριο, πόσο ο Χριστός θα έρθει να το αυξήσει και θα σου χαρίσει όλο το δρόμο. Θα σου χαρίσει όλη την ευλογία. Θα σου χαρίσει όλη τη δύναμη του ουρανού. Λίγη πίστη περιμένει ο Κύριος, αδελφοί. Να δει ένα έργο πίστεως. Όχι να δει την πίστη, να δει το έργο της πίστης. Γιατί πίστης, λέει ο Λόγος του Θεού, χωρίς έργα είναι νεκρή. Και μας προσκαλεί ο Χριστός τώρα. Κάντε έργα πίστεως. Όλοι εσείς που πιστεύετε ότι ο Κύριος είναι ζωντανός. Όλοι εσείς που πιστεύετε ότι ο Κύριος κάνει θαύματα στη ζωή μας. Όλοι εσείς που πιστεύετε ότι ο Κύριος ενεργεί
Κάνε ένα βήμα σε αυτή την πίστη. Όλοι πιστεύουμε ότι ο Κύριος θεραπεύει. Αλλά όλοι μας, αδελφοί, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να κάνουμε το βήμα της πίστης για να πάρουμε τη θεραπεία μας. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Χριστός σε όσους θεραπεύονταν. Πήγαινε, όχι εγώ σε έσωσα, η πίστη σου σε έσωσε. Τη θεραπεία, αδελφοί, την οδηγούσε ο Κύριος στην πίστη. Γιατί? Για να αυξήσει την πίστη των υπολείπων. Για να αυξήσει την πίστη τη δική μας. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, όταν προσερχόμαστε προς τον Θεό, να πηγαίνουμε με πίστη ότι ακούει την προσευχή μας. Ιδιαιτέρως, βασικά, αδελφοί, όταν τα αιτήματά μας και οι προσευχές μας είναι δίκαια ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει δίκαια ενώπιον του Θεού? Είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν είναι πράγματα για τις συμφωνίες μας και για τις αποφάσεις μας, για τις απολαύσεις μας, αλλά είναι για τη δόξα του Θεού, είναι για την ευλογία, την προσωπική, την οικογενειακή, την εκκλησιαστική. Είδατε την προηγούμενη Κυριακή νηστεύσαμε. Πόσο μεγάλο έργο είναι αυτό, αδελφοί, και γιατί νηστεύουμε? Γιατί νηστεύουμε με την πίστη ότι ο Κύριος ακούει την προσευχή μας και θα ενεργήσει. Γιατί νηστεύουμε? Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι εκεί και ακούει. Αν δεν το πιστεύαμε, τι να νηστεύσω? Έχει νόημα? Κι όμως βλέπουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι νηστεύουν χωρίς να ξέρουν τι κάνουν. Και όχι νηστεύουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά σύμφωνα με τις παραδόσεις ανθρώπινες. Αλλά εμάς ο Κύριος, αδελφοί μας, προσκάλεσε σε ένα άλλο περπάτημα, σε μία άλλη οδό. Σε μία οδό ευλογίας, μία οδό χαράς. Μία οδό γεμάτη με το Πνεύμα το Άγιο, γεμάτη με το Λόγο του Θεού, γεμάτη με τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Και μάλιστα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι κάτι για το οποίο ο Χριστός, ο Ιησούς, ευχαρίστησε τον Πατέρα. Και είπε, δοξάζω σε Πάτερ. Γιατί σε δοξάζω, Πάτερ? Κύριε του ουρανού και της γης. Γιατί αυτά που σήμερα ακούμε, αδελφοί, τα απέκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς και τα αποκάλυψε στα νήπια. Σε ποιους δηλαδή? Στα μωρά του κόσμου τούτου. Στους ψαράδες. Στους αμαρτωλούς, στους τελώνες. Ένας Φαρισαίος μόνο βρέθηκε να πιστέψει στον Χριστό και να γίνει Απόστολος. Υπήρχε και ο Νικόδημος φυσικά. Αλλά ένας έγινε Απόστολος. Όλοι οι υπόλοιποι, αδελφοί, και οι Απόστολοι και οι μαθητές ήταν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες. Αποκάλυψε αυτά εις νήπια. Αδελφοί, δεν ήμασταν ο καθένας από εμάς κάτι ιδιαίτερο στον κόσμο αυτό. Δεν έχουμε κάτι να καυχηθούμε. Σε τίποτα δεν έχουμε να καυχηθούμε. Δεν έχουμε να καυχηθούμε ούτε στη σοφία μας, ούτε έχουμε να καυχηθούμε στα λεφτά μας, στον πλούτο μας, στην εξυπνάδα μας, στην καπατσοσύνη μας, στο πόσο καλοί είμαστε. Αλλά έχουμε να καυχηθούμε σε ένα πράγμα. Ότι ήμασταν νήπια. Αλλά νήπια, αδελφοί, τα οποία αγάπησε ο Χριστός. Νήπια τα οποία αγάπησε ο Χριστός και τους αποκάλυψε τους θησαυρούς, τους κεκριμένους και τα αποκάλυψε εις εμάς, αδελφοί, πράγματα κρυμμένα, τα οποία οι προφήτες και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης και οι άγγελοι θα επιθυμούσαν να παρακύψουν. Και ήλθε τώρα ο Κύριος και βρήκε ανθρωπάκια σαν τον καθέναν από εμάς και μας αποκάλυψε το Λόγο Του. Μας αποκάλυψε την αλήθεια. Μας αποκάλυψε την αγάπη. Μας αποκάλυψε τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως. Μας αποκάλυψε τη θεότητα του Χριστού. Μας αποκάλυψε τη δύναμη του Θεού. Μας αποκάλυψε τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Μας αποκάλυψε πράγματα τα οποία, αδελφοί, δεν τα ήξερε ο κόσμος. Δεν τα ήξερε ο λαός του Θεού. Τα προφητεύανε, αλλά δεν τα γνωρίζανε. Οι προφήτες μιλάγανε για τον Χριστό, αλλά δεν τον ξέρανε. Και ήρθε αυτός ο Κύριος των δυνάμεων, ο Ιησούς μας ο Χριστός, και αποκαλύφθηκε σε μας τους ασήμαντους. Ναι, ο Πάτερ, γιατί έτσι έγινε
αρεστών εμπροστέν σου. Αυτό ήθελες να γίνει, Κύριε. Δεν ήθελες να αποκαλύψεις αυτά στους σοφούς και τους συνετούς, αλλά το θέλημά σου ήταν να πας στους μικρούς και στους ασήμαντους. Τα πάντα, λέει ο Ιησούς Χριστός, παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα μου. Και βλέπετε, αδελφοί, ότι πράγματι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε με μία αποστολή από τον Πατέρα Θεό. Ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός, ρώτησε ποιος θα υπάγει δί μας, και ο Λόγος του Θεού είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ θα πάω, αποστηλών με. Και σε αυτόν, αδελφοί, παραδόθηκαν τα πάντα. Παραδόθηκαν τα πάντα. Και γιατί του παραδόθηκαν? Για να τα παραδώσει και αυτός με τη σειρά του σε κάποιον άλλον. Και ο Κύριος τα έβγαλε και τα πρόσφερε σε όλους. Και σήμερα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, προσφέρει τον ουρανό σε όλους. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και μας παρακινεί όλους να προσεύχεστε, έτσι ώστε πάντες να έλθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Ζητείτε, προσεύχεστε, εξητείτε, μεταδώστε το φως, μιλήστε στους ανθρώπους για μένα, κηρύξτε το Ευαγγέλιό μου, κηρύξτε τη σωτηρία μου, κάνετε έργα πίστεως, να είστε πάντοτε σε ετοιμότητα, να είστε έτοιμοι σε απολογία, να μιλήσετε για την ελπίδα της πίστεώς σας. Να είστε έτοιμοι. Αυτό μας παρέδωσε ο Χριστός, αδελφοί. Αυτή είναι η μία και μοναδική μας αποστολή. Μία και μοναδική αποστολή μας εχάρισε ο Χριστός. Ήθε ο Κύριος, αδέλφια μου, να μας δώσει τη δύναμη να την εκτελέσουμε ακριβώς. Τα πάντα, λοιπόν, παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα. Και κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό, ημί ο Πατήρ. Ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κάποιος, παρά μόνο ο Υιός, και σε όντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν. Το ότι σήμερα, αδελφοί, γνωρίζουμε τον Πατέρα Θεό, είναι γιατί ο Ιησούς Χριστός θέλησε να μας τον αποκαλύψει. Και να σας πω κάτι, αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να το γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί σε αυτή τη γη, όσο και να μαθαίνουμε για το Θεό μας, πάντοτε θα γνωρίζουμε κατά μέρος. Όσο και να μαθαίνουμε, όσο και να γνωρίζουμε, όσο και να καταλαβαίνουμε, όσο και να βλέπουμε, όσο και να μας αποκαλύπτεται, πάντοτε θα είμαστε κατά μέρος. Γιατί όταν θα έρθει το τέλειο, όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, αδελφοί, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί. Και το τέλειο θα υπάρχει σε όλους μας. Και βλέπετε, αλλά αυτό όλο ξεκινάει από τη θέληση του Υιού. Ισόντινα ο Υιός θέλει να αποκαλύψει Αυτόν. Και σήμερα, αδελφοί, ο Χριστός θέλει. Ο Χριστός θέλει. Και να σας πω κάτι. Προσπάθησε να φανερώσει τον Πατέρα και στη Χοραζίν και στη Βηφσαϊδά. Αλλά αυτές οι πόλεις δεν ήθελησαν. Προσπάθησε και στην Καπερναούμ. Τόσο πολύ προσπάθησε που υψώθηκε, λέει, μέχρι του ουρανού. Αλλά δεν ήθελησαν. Και φτάνει στο σημείο να πει ότι τελικά η τιμωρία στην ημέρα της κρίσεως σε σένα, Καπερναούμ, θα είναι μεγαλύτερη από των Σοδόμων. Και έρχεται τώρα ο Κύριος, αδελφοί, με αυτά τα καταπληκτικά εδάφια και μιλάει και λέει σε όλους μας, έλθετε προς με. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός προσκαλεί. Και αυτή η πρόσκληση, αδελφοί, είναι προς όλους. Σε σένα, σε μένα και προς όλους. Έλθετε προς με. Ποιοι όμως να έρθετε? Εσείς που είστε κοπιώντες και πεφορτισμένοι.
Γιατί αδελφοί, αυτός που δεν αισθάνεται κουρασμένος και φορτωμένος, δεν έχει ανάγκη τον Χριστό. Νομίζει ότι δεν έχει ανάγκη τον Κύριο. Αλλά όμως ο λόγος για τον οποίο προσκαλεί ο Χριστός τους σκοπιώντες και τους υπερφορτισμένους είναι γιατί ξέρει ότι και αυτός που νιώθει καλά θα έρθει στιγμή που θα νιώσει και κοπιακός. Ο άνθρωπος ο οποίος, αδελφοί, μας λέει στην παραβολή ο λόγος του Θεού του Σαμαρίτη, που πήγαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, όσο περπάταγε στο δρόμο, δεν είχε ανάγκη κανέναν. Ναι. Δεν είχε ανάγκη το Σαμαρίτη. Δεν είχε ανάγκη φροντίδας. Δεν είχε τίποτα. Τίποτα δεν είχε. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή περπατάνε χωρίς να έχουν ανάγκη κανέναν. Ναι. Πάρα πολύ. Μέσα σε μία στιγμή. Μέσα σε μία στιγμή ο άνθρωπος αυτός από υγιής βρέθηκε πεταμένος στο δρόμο και μισοπεθαμένος. Μέσα σε μία στιγμή. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα σε μία στιγμή άνθρωποι να πεθαίνουν. Βλέπουμε μέσα σε μία στιγμή άνθρωποι να χάνουν τα πάντα. Βλέπουμε μέσα σε μία στιγμή άνθρωποι από υγιείς να είναι ασθενείς. Και όσο ήταν ασθενείς, υγιείς δεν λέγανε ποτέ «Βοήθησέ με, Θεέ μου». Αλλά όταν έρχεται η ασθένεια, δεν έχουν που θελάρουν να πάνε. Και ο αυτός ο άνθρωπος που πήγαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ, ήταν σε τέτοια κατάσταση που ούτε να επικαλεστεί δεν μπορούσε τον Κύριο. Μισοπεθαμένος, πεταμένος σε μία άκρη. Και τώρα για να δούμε. Περνάει ο Λεβίτης, τον κοιτάζει, περνάει από την άλλη μεριά. Ο δούλος του Θεού. Περνάει ο ιερέας, ο δούλος του Θεού, και πήγε από την άλλη μεριά. Και πέρασε και ένα από τα νήπια του κόσμου τούτου, αλλογενής για τους Ιουδαίους. Καμία αξία δεν είχε, αιρετικός, ψεύτικος. Ισραηλίτης μεν, ψεύτικος δε, γιατί πίστευε άλλα πράγματα από τους Ιουδαίους. Κι όμως, σε αυτό το νήπιο, το Σαμαρίτη, είχε αποκαλύψει ο Θεός την αγάπη του και μόλις είδε το μισοπεθαμένο κάτω στην οδό, αδελφοί, τι λέει ο λόγος του Θεού, σπλαχνίστηκε αυτόν. Σπλαχνίστηκε αυτόν. Και έκανε ένα έργο, αδελφοί, σπάνιο. Τον καθάρισε. Καθάρισε τις πληγές του. Με το κρασί. Επούλωσε τις πληγές του με το λάδι. Τον έβαλε πάνω στο ζώο του. Τον πήγε στο πανδοχείο, τον άφησε εκεί και δεν τον εγκατέλειψε. Δεν τον πέταξε εκεί στον καναπέ στη ρεσεψιόν και έφυγε. Αλλά πήγε στον πανδοχέα και του λέει φρόντισέ τονε και ό,τι και αν δαπανίσεις παραπάνω εγώ θα ξανάλθω και θα σου τα ανταποδώσω όλα. Γιατί βλέπετε, αδελφοί, ο λόγος του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν κάνει ένα έργο το κάνει τέλειο. Το έργο του Θεού, αδελφοί, δεν είναι μισό. Δεν είναι μικρό. Όταν λέει ο λόγος του Θεού, ελάτε προς εμέ πάντες οι κοπιώντες και υπερφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, δεν θα κάνει μισά πράγματα ο Θεός. Θα δώσει ανάπαυση πραγματική. Πρώτα απ' όλα θα αναπαύσει την ψυχή του κουρασμένου. Θα αναπαύσει την ψυχή του υπερφορτισμένου. Θα αναπαύσει το σώμα. Θα του δώσει ειρήνη. Πάρτε το ζυγό μου επάνω σας. Μα Κύριε, εγώ ήρθα σε σένα και κοπιακός και υπερφορτισμένος και εσύ μου είπες ότι θα με αναπαύσεις και τώρα μου λες να πάρω το ζυγό σου επάνω μου. Πάρ' τον! Μα μέσα στην κούραση που έχω, Κύριε, να μπω και κάτω από το ζυγό. Κάνε αυτό που σου λέω. Γιατί όταν θα το κάνεις, δεν θα είσαι σε ένα ζυγό που θα τραβάς μόνος σου. Θα είσαι σε ένα ζυγό που εγώ θα είμαι δίπλα. Είναι ο ζυγός μου. Είναι ο δικός μου ζυγός. Θα πηγαίνουμε μαζί. Εγώ θα τραβάω το μεγάλο όγκο και εσύ θα με ακολουθείς. Έλα κάτω από το ζυγό μου. Γιατί κάτω από το ζυγό μου θα μάθεις τον πραγματικό μου χαρακτήρα. Ο ζυγός, αδελφοί, είναι για δύο. Βάζανε εκεί δύο βόδια παλιά
ήταν ο ζυγός, αυτό το ξύλο το μεγάλο, μπαίναν δύο βόδια από κάτω και τραβάγανε το αλέτρι πίσω. Και όργωνε ο Γιώργος. Αυτό λέει ο Χριστός να κάνουμε σήμερα, να μπούμε κάτω από το ζυγό. Και ο ζυγός αυτός, αδελφοί, είναι μαζί με τον Κύριο. Κάτω από το ζυγό του Κυρίου, στο έργο του Θεού δηλαδή, και στο Λόγο του Θεού, εκεί ο άνθρωπος θα γνωρίσει το χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος ποιος είναι. Μάθετε απ' εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδία, και τότε κάτω από το ζυγό μου θα βρείτε ανάπαυση μέσα στην ψυχή σας. Αλλά πρώτα πρέπει να με γνωρίσετε. Πρώτα πρέπει να δείτε το έργο μου. Και ο μισοπεθαμένος το είδε το έργο του Σαμαρίτη. Το είδε γιατί εξαιτίας του έζησε. Και αδελφοί αγαπητοί, θα το δούμε το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Πότε? Όταν μπούμε κάτω από το ζυγό του Κυρίου. Γιατί εκεί θα μάθουμε ότι εγώ είμαι πράος, λέγει ο Χριστός, και ταπεινώ στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Γιατί? Γιατί ο ζυγός μου είναι καλός. Το έργο του Θεού, αδελφοί, είναι καλό. Το τι κάνεις, το έργο του Θεού, αδελφέ μου και αδελφοί μου, στη ζωή σου, είναι καλό σε σένα. Καλό έργο κάνεις. Καλό αποτέλεσμα θα δεις. Το ότι ακούς το Λόγο του Θεού. Το ότι προσεύχεσαι. Το ότι μένεις στην κλάση του Άρτου. Το ότι είσαι στην κοινωνία μεταλλήλων. Καλό έργο κάνεις. Εκεί θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και επίσης ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Γιατί είναι ελαφρύ το φορτίο? Γιατί σε ελευθερώνει από όλα αυτά τα φορτία. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και ελευθερώνει τον άνθρωπο τον πεφορτισμένο. Και αυτό που κουβαλάω τελικά επάνω μου τι είναι? Ο Λόγος του Θεού. Ένα φορτίο που είναι φορτίο αγάπης. Φορτίο φροντίδας. Φορτίο του να αγαπήσω τον πλησίον μου όπως ο Κύριος με αγάπησε. Ένα φορτίο προσευχής. Ένα φορτίο μελέτης. Ένα φορτίο αγάπης, ένα φορτίο σπλάχνων, ένα φορτίο με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο συμπαραστέκεται στην αδυναμία μου, το οποίο συμβοηθεί στα ασθενείας μου, το οποίο ξέρει πώς να προσευχηθεί στον Πατέρα, διαστεναγμών αλαλήτων, το οποίο ξέρει πώς θα με οδηγήσει για να φτάσω στον Πατέρα, γιατί εμείς αδελφοί το πώς να πλησιάσουμε τον Πατέρα δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Αν πάμε με τον ανθρώπινη σάρκα να πλησιάσουμε το Θεό, δεν μπορούμε. Γι' αυτό ο Κύριος, για να βγάλει αυτό το χάσμα της σάρκας από το πνεύμα, τι έκανε? Ήρθε και έθεσε το πνεύμα του μέσα στη σάρκα. Και αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Την ενότητα του ανθρώπου με το Θείο. Την ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Για να μπορέσει ο Κύριος, γιατί μην ξεχνάμε αδελφοί, τι είπε ο Κύριος η Σαμαρίτισσα? Ο Θεός είναι πνεύμα και οι αληθινοί προσκυνητές θα τον προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία. Για να μπορέσουμε λοιπόν να φτάσουμε προς το Θεό, τι έκανε ο Κύριος? Μας μοίρασε από το πνεύμα του. Και με αυτόν τον τρόπο αδελφοί ανοίξανε οι πόρτες. Ανοίξανε οι ουρανοί. Άνοιξαν τα πάντα. Και ο Θεός φωνάζει, έλθετε προς με. Έλθετε προς με. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και οι υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αλλά όταν θα κάνω την επέμβαση στη ζωή σας, να πιστέψετε. Να δεχτείτε. Γιατί αν απιστήσετε και με απορρίψετε, μεγαλύτερα κατάκριση θα έχετε. Αδελφοί αγαπητοί, ήρθε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι στον κάθε έναν από εμάς εργάζεται ένα έργο τέλειο. Πολλά πράγματα, αδελφοί, ακόμα δεν τα έχουμε δει. Το τι εργάζεται ο Κύριος για τον κάθε έναν από εμάς, και είμαι σίγουρος ότι για τον κάθε έναν από εμάς, αδελφοί,
Ο Κύριος έχει κάτι προσχεδιασμένο. Είμαι 100% σίγουρος. Κάτι έχει ο Κύριος και για σένα και για μένα, και το οποίο στο χέρι μας είναι, αδελφοί, να το πάρουμε και να το απολαύσουμε. Αλλά ήθε με πίστη και με αγάπη και με θέληση να μπούμε κάτω από το ζυγό του Κυρίου, να γνωρίσουμε το χαρακτήρα Του και να μείνουμε στην πίστη μέχρι τέλους, έτσι ώστε να απολαύσουμε το τέλος της πίστης αυτής, που είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει κατά πάντα, αδελφοί.